Ε, ο Σαβόπουλο, το άλσο είναι ο τίτλο τη φετινής παράσταση του Διονύση Σαβόπουλου. Ο Σαβόπουλο, του ατέρια του, είναι ο τίτλο τη σημερινής, σημερινής ημέρα που είναι ε, πέμπτη. Θα τον υποδεχθούμε. Διονύση Σαβόπουλο είναι μαζί μα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Σαβόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς πάνε οι παραστάσεις? Λαμπρά. Παίζουμε το Σάββατο, την Παρασκευή έχει κάνει ωραιότατα προγράμματα Ελίνα Νικολακοπούλου. Από τις Κυριακές μεσημέρι ξεκινάει ο σεμνός μουσικός πρίγκιψ Δημήτρης Μπάσης. Κυριακή <συριακή <συριακή> μεσημέρι. Μέσα στο πάρκο, ωραιότατα. Πολύ ωραία. Ωραία πρωτοβουλία. Την αγκάλιασε ο κόσμος, κύριε Σαββόπουλε. Ναι. Και μπορεί πια να κάνει βόλτες και μέσα στο πεδίο του Άρεως... Διότι έχουν οι αρμόδιοι φιλοτιμηθεί και έχουν βάλει security στο πεδίο του Άριο μέσα 24 ώρε το 24ωρο. Πολύ σημαντικό. Παιδιά, κλείστε την αυτή την τηλεόραση. Αυτό το, το γιατί κάνει διπλό. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι πλέον αλλάζει εικόνα και, του, και στο πεδίο του Άριος Και το ευχάριστο είναι ότι μετά από την πρωτοβουλία του Άλσους μαθαίνω θα ξανανοίξει και το, το Green Park που η Μαυρωματέωνο, όπως Όπω θυμάστε, ήταν ε, ένα υπέροχο δρόμο. Βεβαίω. Ναι. Με τα κτίρια. Καταπληκτικά Και κτίρια, τώρα... όντω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εάν καταφέρουμε να ζωντανέψουμε το κέντρο τη Αθήνα, να το λέω αυτό κυρίω για του δημάρχου, να δεσμευθούν ότι τέσσερα-πέντε πράγματα θα γίνουν. Δηλαδή, το ατικόν τι θα γίνει, το Ακροπόλ θα λειτουργήσει, το Πολυτεχνείο θα σωθεί. Λοιπόν, mm -hmm. αν ζωντανέψουμε το κέντρο τη πόλη, θα ζωντανέψει όλη η Αθήνα. Να μπορέσουμε, κύριε Σαββόπουλο, να ξανακερδίσουμε το κέντρο. Να μπορούμε να περπατάμε, να κινούμαστε, να κάνουμε δραστηριότητε στο κέντρο. Ε, αυτό γιατί το θεωρώ συμβολικό βήμα το Άλσο για την ανάκτηση του κέντρου. Mm -hmm. Και άσε αν ποτέ καταφέρουμε να ζωντανέψουμε και το κέντρο τη ψυχή μα, ε, τότε θα ζωντανέψει όλη η Ελλάδα πια. Ναι. Πώ είναι το κέντρο τη ψυχή σα με αυτά που βλέπετε το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Σαββόπουλε, με τα μνημονιακό διάστημα, πρέπει τι να, πω. Σας πω. Ναι, 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 ναι. Είναι δηλαδή, τι να σα πω, μαυρίζει η ψυχή μου με αυτά. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνουμε. Πολιτικοποιημένο είστε, ενεργό πολίτη είστε, με πολύ κόσμο μιλάτε. Πώ το εισπράττει ο κόσμο, τι συζητήσει γίνονται στη μεταμνημονιακή εποχή, όπω είπε ο Χρήστο. Γιατί έχουμε και 6 μήνε εκτό μνημονίου, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσεί. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Α, εντάξει, και εμεί το ίδιο. Και εμεί δεν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, Τα... ο κόσμο δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm -hmm. Και έχουμε περάσει τώρα σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο ήταν ο θυμό και δεν το χωράει το μυαλό σου και φταίνε οι πάντε εκτό από τον εαυτό μα βέβαια. Ε, δηλαδή η κοινωνία έπαθε σοκ και στην πρώτη φάση, εκεί 11-12. Τώρα έχει περάσει σε ένα άλλο, στο δεν γίνεται τίποτα, μια, μια, έτσι, μια παρέτηση. Ωστόσο κάποιος πρέπει να τον αφυπνίσει αυτόν τον ε, κόσμο για να σταματήσει να είναι έτσι. Ε, νομ, ε, νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στην επόμενη φάση πια. Νομίζω ότι πια πηγαίνουμε για συνειδητοποίηση της κατάστασης και για, και, 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 για δράση. Ο κύριο Πολάκη είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτικού τη μεταπολίτευση, κύριε Σαββόπουλε. Ε, δεν θα το έλεγα. Μου θυμίζει λιγάκι κάτι. Αρκ... Στη γειτονιά μου, όταν ήμουν μικρός mm -hmm. φέρνανε μια αρκούδα για να χορεύει να κάνει τη βουγιουκλάκι. Και ο, ο αρκουδιάρη μου θυμίζει τον Πολάκη. Έτσι, μια, έχουν μια ομοιότητα. <laughs> ε, και είναι και, και η αριστερά έτσι. Ο Πολάκης δηλώνει ότι είναι αριστερός. Και ότι κυβερνά η πρώτη φορά αριστερά. Εσείς τι έχετε εισπράξει. Ναι. Νομίζω ότι κυβερνάει μια αποτυχία της αριστεράς. Mm. Κυβερνούν εγκαστρίμηθοι του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνθρωποι που τον μιμούνται. Και οι Πασόκοι σπέβδουν εκεί. Ε ναι, αυτό βλέπω. Αλλά δεν θέλω να μιλάω για τέτοια πράγματα. Πάμε Μα λίγο στα καλλιτεχνικά. Ναι, προφανώς σας στεναχωρούν όπως στεναχωρούν όλοι μας. Την περίοδο ο Σαβόπουλος, ο Διονύσης Σαβόπουλος στο σπίτι του, την περίοδο του Μνημονίου, πώς τη βίωσε. Κοιτάξτε... Δυσκολευτήκαμε λιγάκι, αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Συμμαζευόμαστε λίγο. Αυτό όμω που έπαιρνε ένα χιλιάρικο, 700 ευρώ, να πούμε, αυτό ο άνθρωπο καταβυθίστηκε. Βλέπετε ότι θα υπάρχει και συνέχεια, ή είστε αισιόδοξο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ε, ναι, είμαι αισιόδοξο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Τα επόμενα βήματα στο Άλσος ποια είναι, κύριε Σαββαπούλαι. Μπράβο. Θα κάνουμε τσικνοπέμπτη με ντονέρ ψισταριά. Και, και θα έρθει φερθεί... <χει> ναι, ο Μάκης, ο, ο Χριστοδουλόπουλο. Λαϊκοδημοτικά, κλαρίνα και φυσικά εγώ θα αναλάβω να πω τα σκοπτικά τραγούδια της Αποκριάς όπως μας τα έμαθε η Αξέχαστη Δόμνα, Δόμνα Άρα, ε, τρει ε, λόγοι να είμαστε εκεί. Ο Χρυστοφυλόπουλο, και τον ΕΡ. Τρει λόγοι για να είμαστε εκεί. Σίγουρα ναι, δεν τουλάχιστο είναι. Τουλάχιστον δεν είναι. Την ε, Τσικνοπέμπτη είπατε, Ε. Ξυκνοπέμπτη, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, ετοιμάζετε και άλλε εκπλήξει στο κέντρο τη πόλη, έτσι για να αναζωογονηθεί πάνω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, το κέντρο τη πόλη. Ναι, βεβαίω. Mm -hmm. Θα, θα σα θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα ναι. του Μαρτίου, γιατί Α, τα προγράμματα μα αλλάζουν. Mm -hmm. Θα έχουμε διάφορα ωραιότατα πράγματα Μια έκπληξη ας πούμε είναι ξέρετε Η, η λαϊκή κιθάρα Σε λίγο καιρό πρόκειται να ε, ανακηρυχθεί από την UNESCO Ως παραδοσιακό όργανο mm -hmm. Οπότε λοιπόν Ο καθηγητής Δημήτρης Μιστακίδης Δάσκαλος και κιθαριστής Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα παρακαλώ ναι. ο οποίος είναι σπουδαίος και θαριστής επίσης, θα δώσουν μια βραδιά με θέμα τη λαϊκή κιθάρα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ε, αρχικά δίνουμε ραντεβού την Τσίγνο κύριε Σαββόμπλε. Ευχαριστούμε, <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να σας έχουμε εδώ από κοντά, να είναι και πιο εύκολη η ναι. επικοινωνία, να έχουμε και περισσότερο χρόνο.